Ήρθατε κυρίες και κύριοι! Έτσι ξεκινήσαμε! Τελευταία Παρασκευή τη σεζόν 2011-2012! Τελευταία εκπομπή, παιδιά, φέτος! Παιδιά, 12, ε! Πέρασε η χρονιά! Παιδιά μου, ναι! Και ξεκινήσαμε με ωραίο τραγουδάκι, παιδιά! Never been boring, ποτέ! Φέτος δεν παρεθήκαμε, είχαμε τα πάντα. Και πολλά καλά και πολλά κακά. Κακά. Είχαμε κακά. Είχαμε, ναι. Είχαμε φνηδιασμούς. Ήταν όμως μια χρονιά, μια σεζόν πολύ σφιγμένη. Από πέρσι, το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, είχαν ξεκινήσει τα πολλά. Θέλω να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να είμαστε όλοι κι εμείς κι εσείς καλά. Να ξανασυναντηθούμε εδώ το Σεπτέμβρη, να έχουμε δυνάμεις, να έχουν πάρει τα πράγματα λίγο το καλύτερο που δεν το βλέπω, μια ευχή κάνω. Ναι. Να σας πω, παιδιά, λοιπόν, επειδή έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα όλη η ομάδα, θα δούμε βίντεο από όλη τη χρονιά. Μας έχουν ετοιμάσει συνεργάτες εκπλήξεις. Δεν μας έχουν πει τι θα συμβεί. Επίσης, φοβάμαι. Έχω ακούσει, φοβάμαι. Έχω ακούσει ότι θα έχουμε και ποινές. Αλλά αυτό δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, όλοι εδώ περιμένετε. Περιμένει, είναι όλο εδώ πέρα ραδιασμένο. Κάτι έχει οργανώσει, λοιπόν, τρομερό. Ακούστε να δείτε. Πάμε κουιζάκι, τελευταίο κουιζάκι και διαγωνισμό. Γιατί ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, τελευταία μέρα. Δηλαδή, α, την ξέρω. Ποια είναι, από πού τη γνώρισε. Έλα, καλέ το. Μύτη στόμα, χίλια. Α, μύτη στόμα, χίλια, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία. Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ. Και έχουμε να δώσουμε. Θα σας πω το εξής. Έχω να σας είναι δώσω πολύ δύο. Συγκεκριμένο πολύ δώρο. Πολύ ωραία πεντακονιάρικα. Εκτός από τα πεντακονιάρικα, θα πάτε να τα ξοδέψετε στη Σκιάθο. Τρεις διανυκτερεύσεις. Δύο άτομα, ζευγάρι σε κόβο. Στο Κίνο Σκιάθος Hotel. Πώς? Κίβο Σκιάθος Hotel and Suites. Έτσι, εκεί θα πάτε στο χρονικό διάστημα 14 Ιουλίου τώρα, έτσι, με Τρίτη 17 Ιουλίου. Όμως, έτσι, είναι πληρωμένα και τα ακτοπλοϊκά και ενοικίαση αυτοκινήτου εκεί και 1000 ευρώ. Δηλαδή, θα πάτε, δεν θα ξοδέψετε τίποτα. Όλα από εμάς να περάσετε ένα υπέροχο ρομαντικό. Με ιδιωτική παραλία, πανοραμική θέα, κολλική πισίνα, βλέπω. Ό,τι θέλεις και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαμε 14 με 17 Ιουλίου, φεύγετε και πάτε Σκιάθο και δεν πληρώνετε τίποτα. Τέλεια! Όχι, γιατί αγάπη μου δεν έχω, δεν έχω αγάπη μου, έχω τώρα, έτσι. Σου λοιπόν, δίνω εγώ αγάπη μου, λοιπόν, που έχω αυτή τη στιγμή. Πάμε να το παίξουμε, γιατί θα έχουμε και παρέα. Παίξ' το μου κι αυτό. Never mind. Πού είναι ο Λουκάς? Έρχεται, δεν μ' αρέσει. Θέλει να κάνει εμφάνιση τελευταία μέρα. Δεν μ' αρέσει. Να γίνει πιο όμορφος ακόμα. Κάτω, κάτω, κάτω. Λοιπόν, παιδιά μου, καθίστε, καθίστε κι εσείς. Φτιάξτε καφεδάκι και σας έχουμε τα καλύτερα της χρονιάς. Και εγώ θέλω καφεδάκι. Έχουμε, παιδιά μου.
Πόσα βίντεο να δεις. 18. Έχουμε 18 βίντεο και σας πάω από το 18 στο 1. Βραβείο και βίντεο. Βραβείο και βίντεο. Από τα καλύτερα της χρονιάς, όπου πάμε στο πιο ξεκαρδιστικό και στο πιο αγαπημένο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το νούμερο 18. Πού είναι το βραβείο. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Γιατί έχουμε καινούργια entries, καινούργιους ανθρώπους στην τηλεόραση και μας χαρίσαν υπέροχες στιγμές. Αποστόλης Βελώνης κοντά μας. Γεια σου, Αποστόλη Βελώνη. Καλή σας μέρα. Αχ, πόνεσα. Αου! Αυτό είναι σαν να είναι... Κάντο λίγο, κάντο μία. Δεν μου βγαίνει. Γιατί? Γιατί εγώ το κάνω σε άλλες αυτό. Εσένα δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν μπαίνει μέσα σου ο Μάικλ. Εγώ εκείνη την ώρα δεν είμαι Δημήτρης. Τι? Είμαι Μάικλ. Είναι μέσα σου. Μπαίνει μέσα μου τόσο βαθιά και κάνω αου! Και τι βγαίνει η κραυγή του Μάικλ. Αχ, πόνεσα. Με πόνεσε. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το κρύψω. Εντάξει, προσπάθησα να το καταπιώ. Το προσπέρασα. Αυτή τη στιγμή κλαίει το μωρό και θέλει να πιει το γάλα του. Αφήστε το να κλαίει. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Φώτη. Εάν κάποιοι και κάποιες αυτή τη στιγμή έχουν ανάψει το μάτι της κουζίνας και ψήνουν καφέ και αφήνουν τον καφέ να ψήνεται και να χύνεται, όλα αυτά είναι δικαιολογημένα, γιατί ξέρουμε ότι αφού παρακολουθείτε τη ζώνη της υγείας, φίλες και φίλοι μου, είναι λογικό να σας έχουμε μαγνητήσει. 1 ευρώ. Και έχουμε και 60 λεπτά τώρα. Η κάθε ντομάτα ή ανά το κιλό. Ωραία το κιλό, πολύ ωραία. Να περιμένεις ότι θα είναι όλα ωραία και να σου κόβει το κεφάλαιο, τύπος. Δεν ήμουν υποχρεωμένη να γνωρίζω αν οι τιμές για τις ντομάτες και γενικά για όλα τα προϊόντα πηγαίνουν ανά κιλό ή ανά τεμάχιο. Βραζιλιάνα, τι έχεις ντυθεί, παιδί μου. Φτέρα και πουφούλα. Έχω ντυθεί καϊμπόι σκοτόφτερο. Ήτανε 3 πόντους η τρίχα και την κρατούσα. Γιατί λέει ο άντρας ο σωστός, έχω διαβάσει σε ένα περιοδικό, έχει 3 πόντους τρίχα στην αμασχάλη. Εγώ την κούρεψα και την έχω 1 πόντο. Μούγκα στη στρούγκα. Δηλαδή να στενάζει. Μα, σιωπηρά. Με κλειστό το στόμα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους τους καινούριους που έχουμε δει αυτή τη χρονιά. Πάντως να πούμε, επειδή λέγαμε πριν, ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη, πολύ περίεργη, με πάρα πολλά πράγματα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν το ίδιο, παιδιά. Πραγματικά περάσαμε. Να πω κάτι πριν πάμε στο επόμενο. Να ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ και εγώ καλό καλοκαίρι στη δασκάλα μου, την κυρία Ευαγγελία, που μου έστειλε τώρα μήνυμα και πάντα με συγκινεί. Τι γλυκιά. Και εγώ στη δασκάλα μου του δημοτικού. Και εμένα, δασκάλα μου τη πρώτη δημοτικού. Ήρθε η κόρη τη και μου στείλε μήνυμα από τη μαμά τη. Τι ζηλιάρι! Όχι, ναι, να πω κι εγώ στην κυρία Χονδρομήτου. Εγώ στην κυρία Ευαγγελία πάλι. Παλαιά κυρία Βιτζηλαίου. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα πάμε στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε περισσότερο. Είναι το βραβείο των 8, Anchorman. Έτσι, είχανε τις ωραίες τους στιγμές. Ναι. Για να δούμε. Την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι... Την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι μελετάται η καθυστέρηση στην καταβολή μέρους ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Ενώ στη Βοσνία χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αποκλεισμένοι με θερμοκρασίες 300 βαθμούς υπό του μηδενός. 300 βαθμούς υπό του μηδενός. Αν και οι περισσότεροι έχουν φύγει από... Μάλλον παρέμειναν στο κλεινό νάστι, θα μας πούνε όσοι παρέμειναν. Δεκολτέ σε σχήμα V. Το έχεις, Γρηγόρη. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Το έχεις, Γρηγόρη μου. Για να το δούμε. Το έχεις, Γρηγόρη μου. Παλαγία. Το έχεις, Γρηγόρη μου. Παλαγία. Μας πει και στη Βουλή σχεδόν ένα 24ωρο στο κημητήριο του Αμαρουσίου. Πρόταση γάμου. Πρόταση γάμου. Γάμου. Βέβαια, λοιπόν, πάμε γρήγορα, παιδιά, έχω πολλά. Έχω πολλά, έχω πολλά. Αχ, παιδιά, ποια αγαπήσαμε πιο πολύ. Ποια είναι η πρώτη, η κλασική αξία. Βέβαια, με συγχωρείτε. Αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά, περισσότερα περιμέναμε, άλλες προσδοκίες είχαμε. Λίγα έδωσε. Είναι κλασική αξία. Χρόνο ελπίζω να δώσει περισσότερο. Όχι, κλασική αξία, παιδιά. Άτζελα, ναι. Ομάζ. Και αυτή την περίοδο της ζωής σου πόσο τη χαρακτηρίζεις? Τι εννοείς? Δεν μπορώ να είμαι ποτέ αυτός μου. Εγώ πρέπει μια ζωή
να είμαι balance του καθενός. Πάντα γράφω, πάντα γράφω, ναι. Πάντα γράφω. Και γράφω, γράφω και αρκετά πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Και δεν ξεχνάω ποτέ. Ίσως επειδή να ήσουν και πιεσμένη να χειρίστηκες κάποια πράγματα λάθος. Ενώ με τη δημόσια εικόνα σου. Πιεσμένη, τι εννοείς πιεσμένη? Πιστεύω ότι τα παιδιά των επωνύμων δεν πρέπει συνέχεια να εκδίδονται προς τα έξω. Έχουμε την Άντζελα Δημητρή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαιρόμαστε. Έλα, Άντζελα μου, καλημέρα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Η Λεωνόρα είμαι, αγάπη μου. Εκτός Ελεωνόρα, ποιος χαιρόμαστε, λέει. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Η μουσική, Κωνσταντίνε, έχει σύνορα. Όχι, δεν έχει σύνορα, προς Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας. Και να είσαι πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο. Εννοείς πολλά χρόνια πόσα, δηλαδή? Δούλεψα σε εργοστάσιο Κορδελιάστρα. Δεν θυμάμαι, τα ξέρουμε όλα. Στα Σπαταλούδα. Και τώρα που περνάω καμιά φορά, ξέρεις, και βλέπω, χαιρετάω. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από τα πέντε δάχτυλά τους. Mm-hmm. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Εγώ θέλω λίγο να μας μιλήσεις για την κόρη σου και για τις σχέσεις σας. Τι να σου πω. Είναι ντροπή και έσχος τους να με αποκαλούν Μιχαλίδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ούτε η αδερφή τους να είναι Μιχαλίδα, ούτε η μάνα τους. Οι στάρ κάποια στιγμή πρέπει να έχουν και μια προσωπική ζωή. Δεν μπορεί να δείχνεις το στάρ που είναι 30 χρόνια επί σκηνής. Με ρακέτα από την πρεμιέρα με τα λουλούδια, παιδιά. Έλεος, λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό στον καλλιτέχνη Άντζελα, που λέγεται Άντζελα Δημητρή. Υπάρχουν κι άλλοι. Τι άλλοι? Προστατεύουν. Δεν ξέρω. Τι εννοείς? Αυτό το τι εννοείς? Δεν είναι και πάντρεμα όμως. Ναι, είμαι Άντζελα. Έτσι, πολύ ωραία ήταν. Ήτανε καλό. Παιδιά, μια άλλη ασταθερή αξία, πολύ κλασική. Αυτό είναι κλασική αξία. Ελένη Μενεγάκη, δεν μας πρόδωσε. Δεν μας πρόδωσε, όχι βέβαια. Και μου γάνιζε πάνω από τα πιάτα και αφηρημένη ήταν και απορριμμένη. Αχ, Ελένη μου, έλα. Πάμε να σε καμαρώσουμε, Ελένη. Τι τραγούδι πιο πολύ θέλει ο κόσμος να ακούσει από το κιά μου? Το Ολοκένουριος. Ποιο, παιδί μου? Το Ολοκένουριος. Ποιο είναι? Το Ολοκένουριος. Α, δεν θέλω να μου πει το Ολοκένουριο. Ποιο είναι το Ολοκένουριο? Όχι, είναι τίτλος. Α, έτσι λέγεται. Τραγουδιό. Γεια μας. Τασόπουλος Ιορδάνης. Τι λέει, χίνο, νερό, Φλόρινας. Τι είναι αυτό το χίνο, νερό, Φλόρινας? Ξινό νερό. Α, ξινό νερό. Χύνω νερό. Λέγαμε για τις φοβίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σε ποια εκπομπή πήγε και έδωσε συνέντευξη? Όλα για την υγεία μου. Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, το Σάββατο στο Μέγκα. Α, όχι με τον Χατζηγιάννη. Λοιπόν, ο βυθός Κοζάνης, 60 χιλιόμετρα λέει είναι από την Κοζάνη μου, γράφουν εδώ, ορεινό και γραφικό μαστοροχώρι με αρκούδες. Έχει αρκούδες. Μες στα δάση εκεί πέρα τώρα, μες στα βουνά. Έχουμε αρκούδες στην Ελλάδα. Αυτή, η Νικόλ Κίτμαν και η Αντζελίνα, νομίζω ότι πρέπει να έχουν το πιο διάφανο δέρμα. Να έχει χρόνια να τις δει ο ήλιος. Η Μαντόνα έτσι κι αλλιώς το έχει και τρόπο ζωής. Να μην κάθεται ποτέ και πουθενά στον ήλιο. Να μην τρώει τυρί, γαλακτοκομικά γενικότερα. Δεν τρώει. Τι σχέση έχουν αυτά, μαυρίζουνε. Μικρός πήγαινε, σας πήγαιναν οι γονείς σου καθόλου διακοπές? Πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου. Αφού το σπίτι που μένει ο μπαμπάς μου τώρα είναι στο χωριό της μητέρας μου. Σόγαμπρος που λένε. Έτσι λέγεται το χωριό. Για πάμε να φτιάξουμε σοκολατένια αυγά, παρακαλώ, λίγο πριν υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Αντώνης Ρόιτερ, ο οποίος έχει γενέθλια αυτό το μήνα. Όχι ο ίδιος. Έχει γενέθλια στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θέλω να σας πω. Νομίζω ότι με ξέρανε ουσιαστικά οι τηλεθεατές του Τηλεάστη. Οι τηλεθεατές του Τηλεάστη δεν βλέπανε και άλλα κανάλια και από τα άλλα κανάλια δεν περνάγανε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα που βλέπει Τηλεάστη? Δεν νομίζω. Υπάρχει ζάπινγκ. Παντού γίνεται, εντάξει. Δεν κατάλαβα τι μου είπες τώρα. Γιατί κατάλαβα εγώ? Να πω την αλήθεια. Κάνε τα κορίτσια μου μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μας, ειδικά αυτούς που βλέπαν τα τηλεοπτικές εκπομπές, κόβαν αποσπάσματα. Κάνανε το πρώτο ξεσκαρδάρισμα, μετά το βλέπαμε όλοι μαζί. Συνεννοηθήκαμε κιόλας. Περάσαμε και πάρα πολύ ωραία και γελάσαμε και πάρα πολύ κάνοντάς το. Εμείς τουλάχιστον μαζί τους. Αυτή δεν ξέρω αν μερικές φορές τις φέραμε σε δύσκολη θέση. Όχι ποτέ. Θέλω να σας αποκαλύψω ότι κάθε φορά που βλέπαμε τα βίντεο, η Μαρία έτρωγε. Γι' αυτό ήταν ακόμα καλύτερη στιγμή. Ήταν η ώρα του μεσημεριανού μου αυτή. Και πώς θα ρε. Και έτρωγε. Και πώς θα ρε. Μετά το μεσημεριανό τρώει αυτό εδώ στο πλάι. Χάζεται καλέ σιγά. Τα άκουγε, τα άκουγε. Έγραφε στο Twitter, ό,τι θέλει. Ναπολέοντα. Τι να κάνει, είμαι μάνα. Οι μάνες τα κάνουν όλα μαζί. Έχει απόλυτο δίκιο, Μανούλα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο. Λοιπόν, πάμε στο 14. Έχουμε ακόμα 14 βραβεία.
τα οποία πάνε από το καλό στο καλύτερο. Έτσι αισθάνομαι, βραβείο. Είναι το βραβείο που μας μιλά για όλες τις διαγερτικές ουσίες που μπορεί να σε κάνουν να γίνεις και μάνα. Ναι. Να δεις πώς γίνεσαι πολύ πράγμων. Το ξέρετε, κολοκύθες, κολοκυθάκια, είναι αφροδισιακά που είναι και φτηνά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ιδιαίτερο υπάρχει πίσω βέβαια μια αχιβάδα. Γιατί το παραπέμπει στο τραγούδι που λέει Αφροδίσια. Λοιπόν, και όντως είναι δηλαδή αφροδισιακά τα όστρακα. Έχουμε πει. Καλιφορνέζοι Ινδιάνοι πίστευαν ότι αν καταπιούζονται ένα μυρμήγκια, πέρα από ότι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, ότι θα έχουν και ένα ουράνιο παραδεισένιο οργασμό. Το τρούφα και το σέλινο έχουν μια ουσία που την έχει αντρικός υδρότας. Γι' αυτό παίρνουν διέγερση στις γυναίκες. Έλεγα για το κάβα-κάβα ότι είναι ένα βότανο το οποίο σταματάει τις ανατολές. Νιώθει πιο, και μια γυναίκα για παράδειγμα, προκαλεί έναν εξαρτικό οργασμό. Και τι το διαλύμουν στο νερό που το πίνουμε, είναι για άντρες ή και για γυναίκες? Το μάκα είναι για άντρες. Τι βράζει. Τους κάνει, τους αναστατώνει δηλαδή? Φτιάχνει όλη τη λίμπιντο. Όχι μόνο θέμα στήσης, όλη τη λίμπιντο δίνει και σούπερ οργασμό στον άντρα. Μυρωδιά της λεβάντας. Μάλιστα. Ωραία. Με τη μυρωδιά της κολοκυθόπιτας. Εντάξει. Να σου πω, εντάξει, ένα λεπτό. Αποτελεί τη μυρωδιά που διεγείρει περισσότερο ερωτικά τους άνδρες. Η Κλεοπάτρα πίστευε στις αφροδισιακές ιδιότητες της μπανάνας, παιδιά. Για διέγερση είχε την μπανάνα. Ο κρόκος αυγού επίσης είναι ένα φυσικό διεγερτικό. Οι Ινδοί έπιναν ομό κρόκο, τον αυγούν από διάφορα πτηνά, όχι μόνο για να είναι καλύτεροι αραστές, αλλά και για να αγαπούν βαθύτερα. Δαμιάνα. Τι είναι αυτό πάλι? Είναι ένα τσάι για τη λίμπιντο που είναι σούπερ. Τη δαμιάνα την ξέρω από Αμερικάνους φίλους μου και είναι και για τις γυναίκες πολύ δαμιάνα. Και δεν έχω βρει στην Ελλάδα και το horny goat weed που λέγαμε. Oh my god! Δαμιάνα, δαμιάνα, θα την πίσω τη δαμιάνα. Μια δαμιάνα. Λοιπόν, πάμε τώρα παιδιά από την Χλωρίδα. Πού θέλετε να πάμε? Πανίδα. Πανίδα. Είδαμε ζώα. Είδαμε πράγματα που επιτίθονται. Αλλά είδαμε παιδιά και ζώα που δεν ξέραμε. Ποτέ, γι' αυτό ναι, θα δώσουμε το βραβείο της Χρυσής Ζουρίδας. Βεβαίως. Ένα πρωί λοιπόν ήρθαν στο σπίτι μου γύρω στους 25 παπαγάλους, γιατί μένω στον 8ο όροφο και είναι προσβάσιμο προς το δάσος. Και ένας από αυτούς ερωτεύτηκε την παπαγαλίνα μου. Την πρώτη μέρα που κάνανε σεξ, παιδιά, δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Είναι καλό! Παπα, 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 μην το πειράζεις, μου πέσε και το ακουστικό. Τα νύχια, τα νύχια, τα νύχια. Α, τα κορνί. Μήπως, για να το πάρει πίσω. Ναι, για να το πάρει. Α, παιδιά, παιδιά. Με άλογα, με ζαργαδάκια, όχι ελαφάκια, μην τα μπερδέψω. Με χήνες, με πάπιες. Οι οποίες πάπιες μόλις μας τις φέρανε και δεν ξέρουν μπάνιο. Όχι, ότι μήχαν εγώ. Παιδί μου, φέτε στο θρησκευτικό σε που είχαμε. Καλέ. Αυτό είναι πυράγχας. Είναι το σκυλάκι. Αυτό θέλει αγιασμό το σκυλάκι. Γεια σας, είμαι η Πετρούλα. Και σήμερα πήρε το σκυλάκι μου τον Λούλου και ήρθαμε να ψωνίσουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ξαπλώναμε κάτω από την προβατίνα ή από την κατσίγα του γείτονα και με ζέναμε. Κανονικά. Ναι. Βυζιάτε κάτω. Όχι, όχι, με το στόμα. Σε καλά. Δεν βάζατε το. Ναι, ρε, τη ρόγα. Ναι, ρε, τη ρόγα. Προβατίνα. Τι λέτε. Και δεν σα κλώτσαγε. Όχι, ρε, με συνηθισμένε είναι αυτέ. Σιγά. Τα φίδια δεν τα φοβάσαι. Δεν ξέρω. Τα μαϊμούδια είναι το φοβερό γιατί μπαίνει, λέει, μέσα. Σήμερα το βρισκόθηκα, λεβόμβα είναι. Φοράω την αστυνομία, έρθει η αστυνομία, ψάχνει από εδώ και μια στιγμή φεύγει μια ζωρίδα από το φτερό. Μεγάλη ζωρίδα. Μια ζωρίδα μεγάλη. Τόσο μια μεγάλη ζωρίδα έβγαινε από το φτερό. Τα πόδια εδώ. Δεν βλέπετε εδώ τι ζακουνιέ. Δεν βλέπετε εδώ τι προφητείε. Κοίταξε πώ. Το φυλακτήριο πώ έγινε το αυτοκίνητο. Κοίταξε να χάλει το αυτοκίνητο. Ευτυχώ δεν είναι το δικό μου. Ευτυχώ δεν είναι το δικό μου. Μάθαμε και τη ζουρίδα. Θέλω να πάω ζουρίδα. Άμα πάω Κρήτη. Ναι, να μα δείξουν μια ζουρίδα. Θα βγω στο κυνήγι τη ζουρίδα. Να βγάλει βίντεο. Πάμε, κοπέλια, να βρω ζουρίδα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο. Ποιο νούμερο έχω? Το 12. Το βραβείο Άμπακα. Πού το δίνουμε? Όπου έφαγε τον Άμπακα. Ε, Γιώργο Διάγκα. Εύκολο, εύκολο. Παιδιά μου, έφαγε φέτο. Ξεκίνησε με μια δίαιτα. Τέλο πάντων, τον Άμπακα. Τον Άμπακα. Εμείς τώρα να συνδεθούμε με τα βλάχικα της Βάρης και με την ταβέρνα. Ωρε Παναγιά μου!
κάτι μπουτάρες εκεί, αρνάρες και κάτι κοψίδια. Αρνάκες... Ω, γάστρα, γάστρα. Αυτό θέλω εγώ, τη γάστρα. Αρνάκι με πατάτα στο φούρνο. Αυτό είναι μια μπουτάρα εδώ, αρνί με πατάτα στο φούρνο. Να γουστάρουμε, να κάτσουμε. Να περάσουμε ώρα Σαββατοκύριακο. Αυτό λίγο μπούτικο, έχει μπούτι. Δεν πήρα μαχαίρι, Δημήτρη. Πήρα τη σούβλα που θα σου βλύσει σε λίγο. Την πουτάρα το χοιρινό ο Άκης Πετρετζίκης. Τόσο, για να δούμε άκουσε λίγο φίλες μου. Σε 2-3 λεπτά με το αφήσουμε θα έτσι, πήξει. Θα έχει πήξει. Άμα το βγάλουμε πιο πηχτό, πρέπει να το φάμε εκείνη την ώρα, γιατί μετά θα γίνει στόκος. Εντάξει. Αυτό είναι που έχεις πάει, λογικά. Αυτό είναι και είναι τέλειο, βρεάκι. Πώς το, δηλαδή, ήταν πολύ απλό τελικά. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ πολύ απλό. Ξέρω πολλά. Τι βάλατε στο παγωτό? Τι σου λέει? Τι έβαλα στο παγωτό? Ένα ζαχαρούχο γάλα, μία κουταλιά μέλι και μία βανίλια. Πολύ ωραίο το παγωτό. Αυτό είναι ωραίο και με μπισκότα. Πάρα πολύ ωραίο. Κρέμα από τα χείλη του, έχει τόσο καιρό, Παναγία μου. Και η σάλτσα είναι από λεμονί. Και λάιμ. Και αυτό είναι μπασματί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είπαμε. Η τσιπονή του τροφείου. Ναι. Δεν έχετε ποτέ μαζί μου. Ωραία. 8.30-8.30, αλλά δεν σταματάς. 30-35 λεπτά. Βάζουμε αυγουλάκι. Λοιπόν, ακούστε, μετά έχουμε ακόμα 11, αλλά με ειδοποιούν από πάνω ότι πρέπει να πάμε στη Γιώμη. Την πρώτη έκπληξη της ημέρας. Τώρα θα κλάψεις τα αλήθεια. Λοιπόν, η οποία γίνει με πάρα πολύ αγάπη και πολύ κόπο, γιατί πολλοί από τους καλεσμένους αγαπημένους μας που ήρθαν φέτος, τους έπεισε ο Εθρεμίδης, ο Γιώργος αγαπημένος μας, ο ρεπόρτερ, τραγουδήσανε μόνοι τους μπροστά σε μια κάμερα, όπως θέλανε, όπου θέλανε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι για να σε ευχηθούν καλό καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Δεν είναι... Εντάξει, μερικοί είναι λίγο παράφωνο, είναι πάρα πολύ γλυκό. Σημασία έχει πρόθεση και αγάπη. Ναι, πάμε λοιπόν, το δούμε, είναι φοβερό, τρομερό, πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ θάλασσα, πράγματα, πάμε. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου. Και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Πίσω η οπάτη στα όνειρά. Και στην καρδιά μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου. Και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Και στην καρδιά μου έχω μενάκι. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα, φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι κράτα το βήμα, γιατί ο χειμώνας παραμονεύει. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα, φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, μες στην καρδιά μου έχω μεράκι. Έχω μεράκι. Σε σένα καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα γράψει το τραγουδάκι και θα μουρμώνει και λυπημένη. Χωρίς εσένα ναι καλοκαιράκι, δεν θα ήμουν τώρα ερωτευμένος. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Και στην καρδιά μου έχω μεράκι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν.
έκανε αυτή την πρόσφατη. Το κάνανε. Λοιπόν, ζήτησε ο Γιώργος από όλους. Η ιδέα ήταν εξαιρετική καταρχάς. Αυτός που σκέφτηκε, μπράβο του, την ιδέα να ζητήσουμε αποσπάσματα από ένα αγαπημένο ωραίο τραγούδι. Ένα το μόνοι τους με το κινητό. Με έβαλανε κάποιον τραύμα λίγο με το κινητό. Και το κάνανε πολύ ωραία, με αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είδαμε και τις στιγμές. Ήταν τόσο τρυφερό και μέχρι συγκινητικό. Εξαιρετικό, μπράβο σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Κουιζάκι, παρακαλώ πάρα πολύ, να δω ποια είναι η κοπελιά, η όμορφη. Α, αυτό το κορίτσι, το όμορφο, λοιπόν, το αναγνωρίζετε, παιδιά. Οι περισσότεροι το έχετε βρει. Εύκολο. Όποια, βάλε ό,τι θες, παιδί μου. Βάλε ό,τι όνομα θες. Σημασία έχει να τηλεφωνήσεις στο 911-405-410 ή να στείλεις μήνυμα αφού μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888 και μπαίνετε στην κλήρωση σε μια μισή... Σε βλέπω. Ναι, το τέλος της εκπομπής. Ένα γέφυρα φύγε λίγο. Παρακαλώ, δεν πειράζει. Στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, έλα, σε μία ώρα και 20 λεπτά. Θα κληρωθεί ένας από εσάς και θα κερδίσει τι! Ένα παιχνίδι! Αληθινή! Είναι αληθινή! Είναι αληθινή! Ναι! Έλα, παιδιά! Μετά φταίω εγώ! Δεν φταίς εσύ, όχι! Λοιπόν, παιδιά μου! Α, τρία χρόνια! Τι ωραίο! Ποιος μας την έφερε? Από την... Από την εταιρεία που συνεργαζόμαστε με τους διαγωνισμούς, από την Amaze. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική. Θα μπορούμε να είμαστε καλά να συνεργαστούμε και του χρόνου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λοιπόν, τι έχετε να κερδίσετε. Μπαίνοντας στο διαγωνισμό, σας το είπαμε, δεν σας το είπαμε. Θα κερδίσετε το διάστημα Σάββατο 14 Εβδόμου. Έως Τρίτη 17 Εβδόμου, ένα ταξίδι στην πανέμορφη και κοσμοπολιτική Σκιάθο, στο ξενοδοχείο 4 αστέρων, Kivo Hotel Suites, Hotels and Suites, 1000 ευρώ μετρητά και δίνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά και για το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστούμε. Ή μπορείτε και το Σεπτέμβρη, μαθαίνω, δεν είναι μόνο αλήθεια. Το Σαββατοκύριακο. Πάντως είναι ένα τριήμερο ρομαντικό και όλα πληρωμένα. Τηλεφωνήστε. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και γυρνάμε. Και με άλλα βίντεο έκπληξη και με βίντεο ανασκόπηση όλη τη χρονιά που τηλεοπτικά είχε ενδιαφέρον. Φίλοι, θα πάμε γρήγορα στα θέματά μας, διότι θέλω πρώτα απ' όλα να δώσουμε το δωράκι μας το καλοκαιρινό. Λοιπόν, 1000 ευρώ μετρητά για να πάτε στη Σκιάθο, όπου εκεί θα σας δώσουμε εμείς 3 διανυκτερεύσεις για ένα ωραιότατο ζευγάρι. Έτσι. Δεν πρέπει να στέλνουμε τους τηλεθεατές με ονόματα κωδικούς. Μόλις κατέβεις στο νησί, θα πας έναν τύπο και θα του πει Παψανία. Γιατί? Έτσι, βλέπεις σαν ελληνική. Λοιπόν, δεν σας δίνουμε 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο Kivo Hotels and Suites, αν δεν το, ναι, σωστά το λέω. Είναι ένα εξαιρετικό τετράστερο ξενοδοχείο, 1000 ευρώ μετρητά. Σας δίνουμε και απτοπλοϊκά και το εισιτήριο για το αυτοκίνητο. Έτσι, και ενοικίαση αυτοκινήτου, συγγνώμη, ενοικίαση αυτοκίνητου, δηλαδή δεν θα πληρώσετε απολύτως τίποτα. Σας το έχουμε για το τριήμερο 14 με 17 Ιουλίου, αλλά αν θέλετε μπορείτε να πάτε και το Σεπτέμβριο. Οκ. Πάμε λίγο το κορίτσι, λοιπόν. Που παίζει στο quiz μας. Αυτό το όμορφο κορίτσι, οι περισσότεροι το έχετε αναγνωρίσει. Και λάθος να κάνετε δεν έχει σημασία. Σημασία έχει συμμετοχή. Ναι. Παντρεύεται. Μην τα πεις όλα, ρε παιδιά. Αλήθεια. Και είναι διαδικασία. Θα με καλέσει. Μπράβο, η ώρα είναι καλή. Νομίζω. Εντάξει. Εγώ θα χαρώ πολύ για αυτό το γάμο γιατί νομίζω ότι αγαπιούνται τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Να μην ξεχνιόμαστε τι. Σε τι. Α, παιδιά, ναι, εγώ και ρωτήσεις σήμερα γιορτάρα μέρα. Μαρία, είμαι σπασικλάκι, συγγνώμη που θα στο πω. Γιατί θα κάνουμε και φάρσα σήμερα γιορτάρα μέρα. Δεν κατάλαβες, έχετε ποινή, Μαρία μου, εδώ σε μένα μιλάς, γιατί όλος δεν ακούει το κοινό τι λέει. Λοιπόν, ένα θα σου πω. Εδώ, πρόσεχε με, παιδί μου, ήμουνα πάρα πολύ, μέχρι στιγμής, πάρα πολύ... Πάρα πολύ μπράβο, τώρα πλέον θα γίνω αμήλικτος. Θα γίνεις πιο πολύ. Ναι, Μαρία μου, διότι έχουμε και ποινή για το τέλος. Ακούστε τώρα τι ψάχνουμε. Έχετε δει, παιδιά μου, τη Μαντόνα που έκανε
αυτές τις ξετζιποσχέσεις να βγει. Αυτές τις και τη μία έδειχνε, παιδιά μου, το ένα της και την άλλη το άλλο της. Λοιπόν, παιδιά μου, το παράδειγμα της έχει ακολουθήσει δυστυχώς και μία Ελληνίδα ηθοποιός, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γνωστή, η οποία σαν τη Μαντόνα, δεν είναι και στην πρώτη της νιώτη, ρε παιδί μου, αλλά εξακολουθεί, παιδιά μου, και νεανίζει και κυριολεκτικά σκανδαλίζει τους άντρες με τις εμφανίσεις. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Ευχαριστώ. Είστε έτοιμοι. Φυσικά. Συγκεντρωθείτε λοιπόν, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ποια λοιπόν γνωστή κυρία της τηλεόρασης, μεγάλο κοπέλα πλέον. Σταμάτα. Και όχι ιδιαίτερου ύψους, βοηθάω εδώ. Ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας 6 εμφανίσεις και χρόνια μετά εξακολουθεί να κάνει το ίδιο, θέλοντας να παραστήσει την Μπεμπέκα. Φώτη. Φώτη μου, πρόσεξε τώρα, έτσι, γιατί είναι και οι τρεις γνωστές που θα μπορούσα να πω. Δεν το ξέρω. Άλφα. Η Δήμητρα Ματσούκα είναι αυτή η γνωστή κυρία της τηλεόρασης, μεγαλοκοπέλα και Μπεμπέκα. Β. Η Βάνα η Μπάρμπα. Η Γ. Η Τζένι η Μπότση. Η Τζένι Μπότση, γιατί παιδιά, είναι κακός. Έλα, 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 περίμενε. Μεγαλοκοπέλα δεν λες τη Ματσούκα. Γιατί δεν τη λες, δεν είναι πάνω από 40. Δεν είναι μεγάλο κοπέλα, όχι. Όχι. Και επίσης δεν ξεκίνησε με τρελές 6 εμφανίσεις. Η Βάνα Μπάρμπα ξεκίνησε με 6 εμφανίσεις, αλλά δεν τη λες μεγάλο κοπέλα. Και τη λες και ψηλή λες, επειδή είχε πάει και καλυστία. Και τη λες και ψηλή μεγάλο κοπέλα. Είναι το ίδιο πράγμα η Βάνα. Ποια είναι η τάπα. Την Τζένι τη λες και κοντή και μεγάλο κοπέλα. Κόσμο για να ξέρει ότι και ο Νικόλας του Ρουντούς, ο αρχισυντάκτης μας, και ο Φώτης Εργουλόπουλος είναι φίλος της Τζένις Μπότση. Και εγώ δεν θα διάλεγα ποτέ να πω ότι η Τζένι Μπότση είναι μεγάλο κοπέλα και τάπα. Γιατί κοντή είναι, δεν είπαμε και ότι είναι και άσκημη. Κάνατε ερώτηση ποια είναι μεγάλο κοπέλα και τάπα και βάλατε μια φίλη σας. Γιατί παιδιά μου, είναι... Γιατί φοβάμαι που είμαι φίλη σας. Δεν είναι μειονέκτημα να είσαι κοντή και μεγάλη. Έχεις δει τις τελευταίες εμφανίσεις της Τζένις Μπότση. Όχι. Εγώ τις έχω μαζέψει όλες και μετά έλα να μας κρίνεις. Να πας καμιά ανάποδη εσύ. Τι λες ρε Κώστα για τέτοια μέχεις. Από την αρχή της καριέρας της, η Τζένι Μπότση έβρισκε κάθε αφορμή για να πετάξει τα ρούχα της. Στο σημάδι του έρωτα ζεστενόταν τόσο πολύ που ούτε μία σκηνή δεν έκανε φορώντας την μπλούσα της. Αντρούλη μου! Έτοιμο το καφεδάκι σου! Έρχομαι, μωρό μου! Καλημέρα! Καλημέρα! Τι έχουμε εδώ? Αυτά είναι γλυκά και αυτά είναι αλμυρά, διάλεξε. Μπορώ να διαλέξω ελεύθερο τι θέλω? Ναι! Τότε διαλέγω αυτά. Έλα, ρε μωρό μου, τα μάτα, άντε! Τα χρόνια πέρασαν και η Τζένι Μπότση δέχτηκε πρόταση για να παίξει στη λίστα γάμου με τον Γιάννη Μπέζο. Ιδού τα αποτελέσματα. Αλλά και στα Χρυσά Κορίτσια εμφανιζόταν σχεδόν με τα εσώρουχα. Ευτυχώς η Ντίνα Κόνστα την έβαλε στη θέση της. Εσύ πώς κυκλοφορείς έτσι, σαν την Τζατσά? Διαφημίζω το εμπόρευμα. Αν δεν το διαφημίσω εγώ, ποιος θα το διαφημίσει? Πώς σου φαίνομαι? Σαν Τζούλα, βγάλε το παιδάκι μου, θα βγάλεις φλουμπέτες. Στον πόλεμο των άστρων, η μεγαλοκοπέλα πια Τζένι Μπότση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να σαγηνεύσει τον Ορέστη Τζιόβα. Τώρα που είπα προστατευόμενα είδη, μήπως έχεις δει αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που δείχνει τη γη από ψηλά, σαν ζωντανό οργανισμό? Όχι, αλλά θα ήθελα να το δω γιατί έχω οικολογική συνείδηση. Άγκα, εσύ γιατί τρως συνέχεια, ρε, που έχεις γίνει σαν τόφαλος. Γιατί άσμος είναι ο τόφαλος. Και σου το πει, μη λες τέτοιες κουβέντες μπροστά σε γυναίκες που με ενδιαφέρουν. Όσο για την αρκετά νεότερη ανταγωνίστριά της, αν μπορούσε, θα της έβγαζε τα μάτια. Μπορεί να είσαι πιο μικρή από μένα. Μπορεί. Δεν είναι και σίγουρο. Αλλά εγώ ξέρω τι πραγματικά χρειάζεται. Μπορώ να τον κάνω επιτυχισμένο. Οπότε μόλις τον ρίξω στο κρεβάτι και πάρω τα χρήματα, θα στον δώσω να τον παντρευτείς. Και φτάνουμε αισίως στο καλοκαίρι του 2012. Η Τζένι φοράει και πάλι τα απολύτως απαραίτητα στη μουσική παράσταση Κόντρα. Αχ, τι να πει κανείς. Μπράβο, Τζένι! Τζενάρα! Καταρχάς, εγώ έχω να σας πω ότι η Τζένι είναι... Α! Είναι και λίγο ντροπή σου! Είναι ντροπή σου! Εγώ είναι την καλή! Αυτά τα μαρουλάκια είναι για σένα! Μαρούλια! Είστε φίλοι μου! Ναι, μας σε παρακαλώ!
Την οχιά τη λεπενίτσα πήγαινε. Δώσ' της ένα χαστούκι. Όχι, να μου φέρει και μαρούλι. Αυτά για να περάσει του χρόνου, γιατί την έχασε τη δουλίτσα σου. Άντε, φιλιά. Κάτσε, μάνα μου. Να σου πω, Τζενούλα. Εγώ δεν είπα κάτι. Έλα, έλα, πρόβα, πάμε. Κάτσε λίγο γιατί. Κοίτα πώς ανεβαίνει η μεγάλο κοπέλα. Τρώμαξα που ήρθε, Παναγία μου. Τρώμαξε. Γιατί είπε την πρόσφατη, υποστήριξα ότι είσαι μια γυναίκα η οποία. Ψέματα, καλό ήσου, να τα ακούσει. Τι, δεν είπα τίποτα. Κάτσε εκεί στο κοντό, να χάνεσαι κάτω από το. Και κέρδισε κιόλα. Ναι, βέβαια, εγώ το απάντησα. Εγώ το απάντησα. Μπράβο, τι λες, αγόρι μου, πας καλά. Είμαι εγώ. Δηλαδή, αν εγώ είμαι μεγαλοκοπέλα. Ναι. Εσύ μήπως πρέπει να βγεις στη σύνταξη. Όχι, εντάξει, μην ανοίξουμε. Δεν είναι σωστό. Όχι, να το συζητήσουμε. Όχι, εντάξει, εγώ δεν είναι ωραία αυτό. Εγώ αγαπάω τη Μαντόνα που είναι τόσο μεγάλη. Ότι είμαι συνομήλικη με τη Μαντόνα. Όχι, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν με πειράζει εμένα ένας μεγάλος άνθρωπος να είναι έτσι. Δεν σε αγαπάει σαν τη Μαντόνα, γιατί Μαντόνα μην του πούμε. Ότι είναι τώρα οι άλλοι, ναι, ευθύνη έχουν. Όχι, όχι, παιδιά, κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή που ο άνθρωπος και στα γεράματά του. Ήρθε στο μαγαζί να σε δει εσένα τώρα. Όχι, δεν ήρθε. Στις κάνες απέναντι τη Μαντόνα. Που ήρθε. Θα πας τη Μαντόνα και δεν έχεις έρθει σε μένα. Πού να έρθω. Στο μαγαζί. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δεν το ξέρει. Και... Μην κάνεις. Δεν με έχει καλέσει. Α! Γιατί σε κάλεσε η Μαντόνα που πα. Κάνε. Ναι, παιδιά. Έλα. Καθίστε κάτω την τάπα γιατί έχουμε εκπομπή. Θα πα στο κοντρόλ. Ο Θεός μίλησε. Μίλησε ο Τουρντού. Ναι, μίλησε. Και είπε αυτό που άκουσα. Εσύ όταν σου πει να πει να μα κάνει έκπληξη, σου είχε πει ότι θα σε λέει τάπα. Μου είχε πει ότι θα πει ότι είχε πει πανύψηλη, πανέμορφη, πανέξυπνη. Αν πει στου φίλου σου να κάνει τόσο ντόρο. Λοιπόν, παιδιά, Τζενούλα, κάτσε. Ξέχασέτε, δεν πειράζει. Έλα, το πάμε νερό και αλάτι. Λοιπόν, έχουμε βραβεία. Είμαστε στο νούμερο 11. Έτσι, θα δώσουμε το βραβείο της ψεκασμένης. Ψεκασμένης και φαίνεσαι. Το βραβείο της ψεκασμένης φυσικά πάει στην Μπεκατόρου, γιατί είχε τέτοιες αιμονές αυτό το χρόνο. Το τι τρόμαζε με τα ζωήθια, δεν ήξερε από πού είναι τα καλαμάρια της έρχονται, δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, πάμε στο 11. Τι είναι η εκπομπή, Τζούλη, σαν το αυτοκίνητο. Όχι, μια χαρά. Τι ώρα πήγατε και τώρα. Εσύ το βάζει να εκεί κάτω από κουτσουλάτα από κάτω. Δεν είχε άλλο χώρο. Κύριε Λάκη, πριν πόση ώρα. Έγινε να αγόρα, σου δείξω εγώ που το βάζω. Τι ώρα τώρα του πιάνουν τα πουλιά. Μα ψεκάζουν σίγουρα. Το αρνί είναι πιο λιπαρό ή το κατσίκι. Το αρνάκι είναι το λιπαρό. Ποιο μυρίζει πιο πολύ. Ανάλογα με την εποχή. Το καλοκαίρι δρώνουμε, δηλαδή, τα αρνιά. Όταν είναι σε περίοδο αναπαραγωγής, μυρίζουμε αρκετά. Απαπα! Το αρνί με τι ζευγαρώνει. Μας ψεκάζω. Δεν μπορώ, Πέρι. Δεν αντέχω. Την είδες. Την είδα προηγούμενη. Πώς ήταν θεριό, έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Είχε και φτερά και έκανε έτσι το περπάτηγε, παιδιά. Συγγνώμη στους τηλεθεατές, υποφέρω. Κάτσε, κάντε ησυχία γιατί κοιμούνται. Κοιμούνται τώρα, μην τις ξυπνήσετε. Μπορείς να μην μιλάς στα ξυπνήστα σαλιγκάρια μου. Κοιμούνται. Σ' ακούει όμως, ε. Μ' ακούει, βέβαια μ' ακούει. Ακούει. Η Φιγέρα μπορείς να σταματήσεις γιατί θα ξυπνήσεις τα σαλιγκάρια. Θα ψεκάζουν 100%. Σίγουρα. Και... Στιμή. Εδώ σήμερα από πάνω με το σύννεφο. Ναι. Είχα πάει σε ένα σπα, όταν είχα πάει στο ταξί του Μέλιτος, στις Μαλδίβες, εκεί που είχαμε πάει, είχε ένα σπα κάτω από το βυθό που κανονικά καθόσουν, έπινες και καφέ και έβλεπες και τα ψάρια. Αχ, τέλεια. Να κάτι καλαμάρια με το σπα που περνάγανε από μπροστά σου. Να. Είναι σωτήρα σου μεγάλο, είναι σωτήρα σου μεγάλο. Ψεκάζομαι, μήπως είναι ιός. Σαν ηρωίδα του Αλμοδοβάρ δεν είναι, ειδικά εκεί με το σκουλαρίκι και το ψάρι με το μαχαίρι που τη τραγουδάει. Θα τη λέγεται ο Πέντρο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τελικά οι ανθοδέσμες μαρούλια και γενικά τα λαχανικά θα πρέπει να είναι πολύ της μόδας. Είναι πολύ ωραία. Αμέ. Το κόβεις και σαλατούλα και βέβαια, μαρούλι. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 10. Πάμε στα 10 καλύτερα. Είναι το βραβείο μακριά από εμάς. Διότι το δίνουμε στο βραβείο αυτό στους πολιτικούς μας που είπαν κάτι κοτσάνες. Οπότε και μακριά γαϊδούρα θα πήγαινε. Ναι. Μακριά γαϊδούρια. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στο νούμερο 10, παρακαλώ. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών
είναι ο επιχειρούμενος διχασμός. Όσοι επιχειρούν. 2, 3, 4, ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι ο επιχειρούμενος διχασμός του ελληνικού λαού. Όσοι το προσπαθούν για πρόσφερα το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Αν φύγει ο Παπανδρέου, γλιτώσαμε. Λέμε όχι. Αυτού του είδους η τρομοκρατία σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν περνά. Αυτόν εδώ τον τόπο δεν περνά. Καλά να πάθουν. Greece puts, puts its islands up for sale. Αποφεύγουν να πουν τη λέξη καταγγελία δημοσίως. Τη λένε λίγο κολομπαρίστικα, με συγχωρείτε για την έκφραση. Τώρα πού πήγε ο Πάτος. Μας έχει φύγει ο Πάτος. Τα κολομπάρισε λίγο. Είμαι έτοιμος και αποφασισμένος να κάνω τα πάντα χωρίς ταμπού. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το αγαπημένο μου είναι το Πουτσατσάπα. Πουτσατς Island. Το Πουτσατς Island. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Μου αρέσει εσένα. Λοιπόν, στα Islands, βέβαια, στο νούμερο 9. Θα φύγεις και εσύ σε λίγο. Λοιπόν, νούμερο 9, παιδιά. Είναι οι στιγμές, είναι τώρα μπαίνουμε στη δεκάδα την καλύτερη. Είναι βίντεο στα οποία κάτι συμβαίνει πίσω σου. Είναι το βραβείο ενώ εσύ μιλούσες. Υπάρχουν όροι, συσχετισμοί. Υπάρχουν αριθμοί. Οι αριθμοί είναι πιο δύσκολοι από τα πολιτικά επιχειρήματα. Η κυρία Μέρκελ έχει χρόνο μέχρι τις 13 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 13 Ιουνίου για να επεξεργαστεί σχέδια με τους επιτελείς της, με το κόμμα της, με την κυβέρνησή της για πακέτο αναπτυξιακών μέτρων που θα συνοδεύει το σύμφωνο σταθερότητας. Διαφορετικά δεν πρόκειται να έχει την υποστήριξη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά η επαναδιαπραγμάτευση του κρέους. Συνεπώς η ουσία θα πρέπει να μένει, η κριτική είναι στην πολιτική βουλή, στην καταγγελία. Η ουσία θα πρέπει να μένει, η κριτική είναι στην πολιτική βουλή, στην καταγγελία. Αν σ' αγαπήσω ακόμα ένα μόριο, είμαι και τέρμα. Ένα μόριο, ένα μόριο, είμαι και τέρμα. Στις περισσότερες περιοχές της Αττικής βραχιά σταμάτα από χτες το απόγευμα. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον Κυφισό, λόγω βέβαια και της ανατροπής που είχαμε του οχήματος νωρίτερα το πρωί. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα σας δίνει 50 ευρώ τώρα! Σας δίνει 50 ευρώ τώρα! Το πρωί που ξύπνησα βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό από ένα φίλο ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες, ο οποίος μου λέει, ο πρόεδρος συνοδευόμενος από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον κύριο Σταϊκούρα και την ελληνική αντιπροσωπεία έφαγαν σε ιταλικό εστιατόριο, στο ιταλικό εστιατόριο. Μην το δείχνουμε. Να ακούσουμε περισσότερα από το Θανάση Γκαβό, καθώς καλή η κουβέντα, αλλά στο τέλος είχε και την αποδοδέχτηκε και την αποδοκιμασία του ο κύριος Τόμψεν, Θανάση. Εντάξει, συμφέρουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Μπορεί να συζητηθεί, να ζητηθεί η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Να κάτσουν δηλαδή να συζητήσουν μεταξύ τους με την κυριαρχία. Μεταξύ τους δικαιούται να πάρει και ο Έλληνας. Σε είδα σε ένα ρεπορτάζ για συνδικαλιστές. Φορούσες κόκκινο-λευκό πανωφόρι που τύλιγε επιδέξια το κορμί σου. Τα τσακίρικα μάτια σου λαμπύριζαν καθώς με έψαχναν. Κάποια στιγμή έφυγες και ξανάρθες. Και ξαναέφυγες και ξανάρθες. Το χτυκιό μου έβγαλες. Κάποια στιγμή με κοίταξες και μου χαμογέλασες. Και κατάλαβα πως με θες κολλασμένα. Καλύτερό μου ήταν αυτό, παιδιά. Αυτό από πίσω μου πεθάνει. Πάμε στο επόμενο, τι λέτε. Καλά, πάμε, πάμε. Έχω 8, για να το δω ποιο είναι. Λοιπόν, είναι το βραβείο Vivere Pericolosamente, που σημαίνει ζήν επικινδύνος. Και είναι βέβαια όλα αυτά τα επικίνδυνα, νομίζω, που κάναν οι παίκτες στο blackout. Που τους λέει τι πιο επικίνδυνο έχεις κάνει στη ζωή σου. Και λέει, μια ένα βράδυ δεν έπινα τα δόντια μου. Καλά, τι έχουν ζήσει αυτά τα παιδιά. Yeah.
Το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω κάνει είναι να έχω περάσει 3 φορές τζέλ πάνω στον ήχη μου, χωρίς να τα έχω αφήσει να ξεκουραστούν. Χάλια μετά. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να φοβάσαι πάρα πολύ? Τριπλό ντεκαπάζ μέσα στην εβδομάδα. Το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω κάνει είναι να τραγουδάω επί ένα ολόκληρο μήνα με ανάδρομο Ερμή και σύνοδο με πλούτονα Αφροδίτη από πάνω μου ακριβώς και να βγω ζωντανός από όλο αυτό το θέμα. Υπάρχει κάτι το οποίο να φοβάσαι, Γιάννη? Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα το πετύχω μπροστά μου. Είναι τα πρόβατα και τα άλογα. Τα πρόβατα και τα άλογα. Βέβαια, βέβαια. Καλά με τα άλογα. Τα πρόβατα που είναι αθώα πλασματάκια, γιατί τα φοβάσαι? Δεν είναι και απόλυτα. Όλη αυτή η φάρα. Πιτσιρικά έπαιζα σε φάρμα και ήρθε ένα και με σκουντούφλησε. Το πιο επικίνδυνο που έχω κάνει είναι 5 χρονών όταν ήμουνα. Έβαζα τα δάχτυλά μου στην πόρτα και τα έκοβα. Δεν ξέρω γιατί μου άρεσε όμως. Φοβάμαι πάρα πολύ τους θερμοσύφωνες, γιατί όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου είχε ένα θερμοσύφωνα μέσα στο μπάνιο και όταν τον ανάβω με έκανε ένα χαρακτηριστικό ήχο σαν και ήταν πολύ τρομακτικό. Το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχω κάνει είναι να βάλω φωτιά στο μηχανάκι μου, γιατί πήγα να δω άμα έχει βενζίνη με τον αναπτύρα. Φοβάμαι τα πάντα. Φοβάμαι τα βατράχια, φοβάμαι τα ποντίκια, τα φαντάσματα, τους Αγίους. Ποια Αγία φοβάσαι περισσότερο? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο Άγιο, αλλά λίγο νομίζω την Αγία Παρασκευή. Την Αγία Παρασκευή την έχει μεγαλύτερο φόβο. Εγώ να μην θα πει το iPhone. Λοιπόν, έπρεπε τελευταία εκπομπή να μην έχει break. Δεν γίνεται. Να σας πω. Λοιπόν, Τσενούλα μου, διακοπές. Δεν θα πας, δεν πειράζει, θα πάνε άλλοι. Γιατί δεν θα πάω στην Ικαρία, δεν θα πάω. Θα πας. Ναι, καλά. Καλά, εδώ δίνω σκιάθο, παιδιά μου. 2 άτομα, 3 διανυκτερεύσεις, 14 εβδόμου με 17 εβδόμου. Όμως, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και το Σεπτέμβριο. Σας δίνουμε δωρεάν το ξενοδοχείο, όλα, έτσι, όχι, δωρεάν το ξενοδοχείο, όλα. Σας δίνουμε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, σας δίνουμε τα ακτοπλοϊκά για να πάτε, τι άλλο θέλετε, και 1.000 ευρώ. Τα δίνουμε κι αυτό. Φτάνει να τηλεφωνήσετε στο 90 11 405 410 ή να στείλετε μήνυμα που μου και ένα όνομα τεπώνυμο στο 54888. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που στέλνετε στο mail και για τις ευχές για καλό καλοκαίρι και για το πόσο ωραία περάσαμε όλο το χειμώνα. Και από το Twitter τα μηνύματα είναι πολύ συγκεκριτικά. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, έτσι, και γρήγορα. Έλα, έτσι το έκανα. Έτσι, Τζενούλα μου. Εσύ μην μου πολύ κοιτάς. Εντάξει, πάμε. Διαφημίσεις, δώσε πάσα. Έδωσε. I just wanna make you feel me like I feel you. Λοιπόν, έχει η καρδιά μου. Λοιπόν, την κόβουμε την τουρτίτσα, έτσι να πάρετε και από εδώ, παιδιά μου. Κοίτα τι ωραία που είναι μέσα. Τέλεια! Ωραία. Είναι πολύ ωραία η τουρτά. Λοιπόν, έχω να σας πω, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, που σήμερα σας αποχαιρετάμε για καλοκαίρι, αλλά θα βρεθούμε πάλι το Σεπτέμβρη, ότι έχουμε ένα δώρο για ένα ζευγάρι, 2 άτομα, 2 φίλους μπορεί. Μπορεί. 3 διανυκτερεύσεις, δηλαδή ένα τετραήμερο στο Κύβο Σκιάθος Hotel και Suites, που είναι στη Σκιάθο φυσικά. Μπορείτε να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο 14 με 17. Ή να μιλήσετε με το ξενοδοχείο και να συνεννοηθείτε για το Σεπτέμβρη. Έχετε από εμάς και τα ακτοπλοϊκά και ενοικίαση αυτοκινήτου και 1.000 ευρώ και το δωμάτιο. Τίποτα. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο. Συνεχίζουμε γρήγορα γιατί παιδιά. 90 11 405 410 ή μήνυμα αφού μου και όνομα τεπώνυμο στο 54888. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα στο επόμενο βίντεο. Τι λέτε, κύριε Νικόλα μου? Α, ωραία. Πάμε όμως πρώτα στην Τιτι Βίγκο. Καλό σόρι στην Τιτι Βίγκο. Πώς θα πάμε πρώτα που τρώει? Παιδιά, τι ωραίο γλυκό είναι αυτό. Κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, σας έχω. Σήμερα σας έχω ευχές από πολλούς φίλους σας που τους συνάντησα σε διάφορα θέματα. Μάλιστα. Και τους είπα, τι θέλετε να πείτε στο Φώτη και τη Μαρία τώρα που έρχεται το καλοκαίρι? Τι? Και αυτοί είπανε πάρα πολλά ωραία πράγματα και σας στέλνω πολλά μηνύματα. Αλήθεια. Εγώ! Καλέου! Ποιος? Φώτη και Μαρία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ήρθε η ώρα να αφήσετε τα σκαμπό και να συνεχίσετε τα κουίζ στην ξαπλώστρα. Καλό καλοκαίρι, Φώτη και Μαρία! Σήμερα ο ταχυδρόμος σας φέρνει friends με ευχές για... Καλό καλοκαίρι! Ξεκινάμε με την Ελεονόρα που είναι γρήγορη, αλλά up to the point. Φώτη και Μαρία, καλό καλοκαίρι! Η Βασιλική Ανδρίτσου επαυξάνει και εμπλουτίζει το καλοκαίρι σας με επίθετα.
ένα ζεστό, χαρούμενο, χαλαρό, υπέροχο καλοκαίρι. Και αν νομίζετε ότι οι προλαλήσαντες εξάντησαν το καλοκαιρινό ευχολόγιο, κάνετε λάθος. Καλές φωτιές στην Αμμουδιά, καλά βότσαλα, καλά βραχάκια, καλά μπρατσάκια, μπανάκια, μπουτάκια. Φώτη και Μαρία. Μαρία και Φώτη. Είστε κουκλιά, είστε γλυκές, είστε υπέροχοι. You are the best. Περιμένετε, είστε κι άλλα πράγματα. Επιτυχημένοι, όμορφοι, λαμπεροί, πλούσιοι και διάσημοι. Χαίρομαι πολύ που δεν είστε κακοί άνθρωποι με τον κακό του λόγο. Το σωματότυπο του ανθρώπου. Όσο παράξενο κι αν σας φαίνεται, έμειναν κι άλλες δραστηριότητες για εσάς. Πολλά ταξίδια. Πολύ κρεπάλι. Και επειδή η κρεπάλι θέλει μάσα. Κιλά, κιλά. Κιλά, κιλά. Η Θεσσαλονίκη πέρα από μπανάκια σας στέλνει και μεζέ. Φώτη και Μαρία, πολλά φιλιά από τους Κόζα Μόστρα, από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ πλάτσα πλούτσα ευχόμαστε. Και μπουγάτσα. Και μπουγάτσα, ναι. Και περνάμε στον πρωινό μου με Σάσα και Τάσο. Έλα, πες. Είναι από καλό καλοκαίρι στους φίλους μας. Αγαπάμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε όλους. Πάρε εδώ. Λοιπόν. Εύχομαι στην πιο καλοντημένη παρουσιάστρια και στο πιο trendy παρουσιαστή και σε όλη την ομάδα καλό καλοκαίρι με πολύ τρέλα και τα μυαλά στα κάγκελα. Η ευχή του Άλεξ Κάβδα είναι οδύς στο σουρεαλισμό. Ρε, Φώτη και Μαρία, να έρθει να σαρπάξει ένας ελέφαντας και να σας πάει διακοπές, αλλά να είναι ελέφαντας, κατάλαβες, και όχι κουρεμένος, με μακρύ τρίχα. Η Ματσίλδη Μαγκύρα επιμελείται το καλοκαιρινό σας styling. Θέλω να φοράτε Ματσίλδη Μαγκύρα Collection ρούχα για να δροσίζεστε, όπως αυτό που φοράω εγώ. Ένα, δύο, το καλοκαίρι. Μην το φοβάστε, παιδιά. Είναι ωραία, γιατί έχει πάντα ζέστη. Ο Κίτσες, λόγω των ημερών, είναι πιο πρακτικός και σας εύχεται... Να πάει και του χρόνου η εκπομπή. Οι Master Tempo προσφέρονται να εμπλουτίσουν τη σκαλέτα για του χρόνου. Και κάνε μας και μια φάρσα, ε. Αυτό είναι το... Αυτό μάλιστα. Επιστρέφουμε στη Σοφία Βογιατζάκη που ακόμα εύχεται. Και με συγκινείτε και έχω να σας πω ότι σας έχω συνδέσει και συγκινούμε πάντα με το... Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Για τις μέρες που μου δώσες να ζω. Για όσα μαζί σου μέχρι τώρα έχω ζήσει. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Δεν σου είπα πόσο σ' αγαπώ. Αυτό. Ωραίο ήταν, ναι. Που σας έδειχνε και από τα παλιά τα χρόνια πως... Ευτυχώς εμείς όσο μεγαλώνουμε είμαστε καλύτεροι. Ναι, όπως και όλος ο κόσμος. Τι βλέπεις τον George Clooney, καλύτερος είναι τώρα. Ναι, ότι συγκρίνεσαι. Βεβαίως. Έλα, πάμε στα βραβεία, παιδιά μου. Έχω το βραβείο νούμερο 7. Το οποίο είναι το πλατωνικό βραβείο, που σημαίνει ότι πως ήταν ο Πλάτωνος φιλόσοφος, όλοι οι φιλόσοφοι... Τι γελάς, καλά, αστείο που ήταν ο Πλάτωνας φιλόσοφος, για αλλού πήγε το Πλατώνα. Με τον Πλατωνικό πήγε κανένα Πλάτωνα δόμενο. Αν είχες γκόμενο Πλάτωνα θα το είχατε κάνει. Ήταν μια πλατωνική σχέση. Τέλος, πάμε να δούμε τις φιλοσοφίες της τηλεόρασης. Πρώτα είναι, λένε κάποιοι, είναι ο έρωτος και μετά η αγάπη. Όχι, είναι πρώτα η αγάπη και στηρίζεται πάνω στον έρωτα. Τι σημαίνει έρωτας? Ναι. Κάνω τον άλλον ήρωά μου για να μου φέρει την άνοιξη. Γι' αυτό τον βάζει σε βάθρο. Γιατί πολλές φορές ο έρωτας μπορεί να στηριχτεί επάνω στην αγάπη, να φύγει ο έρωτας και να φύγει και η αγάπη. Ενώ για μένα η αγάπη είναι πιο δυνατή και έχει απάνω τον έρωτα, ο οποίος τον στηρίζει αυτόν τον έρωτα. Γενικότερα είμαστε περίεργοι και οι υπόλοιποι εσείς δεν βλέπετε ότι εμείς είμαστε στην κοινωνία και εσείς οι υπόλοιποι είσαστε κάτι διαφορετικό. Το γυαλί δεν ξανακολλάει αν σπάσει. Αραγίσει. Και βέβαια ξανακολλάει. Και να αραγίσει δεν ξανακολλάει. Καλύτερα να ζεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Ξανακολλάει, απλά εμείς βαριόμαστε να βρούμε κόλλα να το κολλήσουμε. Δεν ξανακολλάει, Κατερίνα. Ξανακολλάει, παιδιά, αλλά φαίνονται οι ρογμές. Πάντα θα φαίνονται ρογμές. Είναι όπως οπότε ένα ποτήρι. Οπότε βρες καινούργια γυαλί. Αυτό που πήρα και έδωσα, και περισσότερο αυτό που έδωσα και
κατάλαβα ότι αυτοί το ρουφήξανε το, ναι. το ρουφήξανε τόσο πολύ που το βάλαμε στο μεδούλι τους. Σας στο αίμα σου κυλάνε όλες οι γενιές των προηγουμένων, έτσι, οι προγονείς σου. Εκατομμύρια χρόνια, όσο υπάρχουν οι άνθρωποι, μέσα στο αίμα σου κυλάνε. Εάν θέλεις να τραβήξεις τις μνήμες των προηγουμένων και να θυμάσαι όλα αυτά που έχεις ζήσει, γιατί και εσύ τα έχεις ζήσει αφού κυλάει το αίμα μέσα στο σώμα σου, μπορείς να το κάνεις. Εάν όμως δεν θέλεις, σαφώς και δεν θα γίνει ποτέ. Αν είσαι Μπέκρης και αν είσαι και Αυνάνας, είσαι δύο φορές. Μακάκας. Μαλακάσα. Μαλακάσα. Μετά καβάλα. Καβάλα. Μετά γλυφάδα. Δράμα. Μετά δράμα. Και εγώ έχω πάει σε ένα χωριό που είναι οι Σάπες. Σάπες. Λοιπόν, και τώρα επειδή ακούσαμε και ωραίες ατάκες εδώ, θέλω να πάμε στο βραβείο σλόγγαν. Πηδάμε τα πέντε βραβεία. Όχι, θα τα πούμε, αγάπη μου. Να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το βραβείο. Σε μάλωσε, σου μίλησε άσχημα. Γιατί δεν καταλαβαίνει τόση ώρα να συνοηθούμε. Θέλω να πάμε σε αυτό το βραβείο τώρα, έτσι. Λοιπόν, ατάκες, σλόγγαν, έτσι. Τι αγαπήσαμε, τι έγινε σλόγγαν μέσα από αυτή την εκπομπή. Έχει άλλα βιβλία. Είδα ελέφαντα, κροκόδιλους, μαϊμουδάκια φουλ, μαϊμουδάκια φουλ. Όπα! Εσένα σ' αρέσει? Βέβαια. Διασκεδάζουμε. Τέλεια! Η γυναίκα δίχως βίζους, εκκλησία δίχως τσίζους. Ναι, μαναράκι. Όξο, ρε! Ποιος, η Αγγελική. Αι, Λέος. Κλίν, κλίν, κλίν. Γιατί, Άννα, γιατί, Άννα. Αι, Λέος. Τουρά, τουρά, τουρά. Λουκούμα, δάκι, baby, γλυκένει στη ζωή μας. Βγει ένα σοκολατάκι, κάτι. Πικρό αμύγδαλο. Κλείστο. Λοιπόν, πάμε στο 5. Θέλετε? Ε, ή να πάμε στην... Α, πού τι, πάμε τώρα? Δεν θα πάμε ακόμα. Ποινή. Κάποια ποινή. Ποινή, λέει. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όλη τη χρονιά κάναμε κάθε μέρα ένα διαγωνισμό, έτσι. Μάλιστα. Και έβγαινε ποιος ήταν ο διαβασμένος. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα της χρονιάς αυτής. Τι! Ποιος είναι ο άνθρωπος που είχε διαβάσει όλη τη χρονιά, Φώτη και Μαρία? Ποιος είπε πιο πολλές φορές? Αυτός που θα κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο και αυτός που θα χάσει, δυστυχώς, θα σας πω σε λίγο τι θα κάνει. Α. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ελάτε λίγο μπροστά και οι δυο σας. Τι ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, χαχαχα. Σας λέγαμε να διαβάζετε. Έτσι, πάρτε θέσεις. Δεν διάβασα στα αρτελίτια πολύ. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Μπάρες. Τι υποθέτω εδώ. Πάντα οι μπάρες. Αγωνία. Θέλω να ξέρετε ότι ναι, αυτός που θα χάσει, ναι, δεν θέλω να πει δεν το κάνω, δεν το κάνω και τέτοια. Ά, θα κάνει την ποινή του. Εννοείται. Τώρα, πριν μάθετε ποιος είναι. Νικόλα, εννοείται αυτό. Τι λες τώρα? Έχω και από τους δυο το OK, έτσι. Εγώ που σε υπερασπίστηκα. Εκτός και αν είναι η Μαρία. Λοιπόν. 4, 3, 2, 1. Τι ένα? Μαρία και Ότι είσαι αδιάβαστος όλη τη χρονιά, ας φέρουν το δώρο, παρακαλώ, στη Μαρία. Το δώρο της Μαρίας. Ναι, ναι. Στη χάρη σου. Μαρία, κοίτα δώρα που έρχονται. Γλαδιόλες έχω να δω από την ταινία με το βουτσά. Ωραίες οι γλαδιόλες. Πάρα πολύ ωραίες και είναι πολύ μόδα τώρα. Και τι είναι αυτό το δώρο? Άντε ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ανοίξει το δώρο. Μαρία, πρέπει να ανοίξει το δώρο. Είναι ένα ερωτέχνης. Θέλω να το στολίσεις στο σπίτι σου, να το βάλεις στο σαλόνι σου. Βρείτε μια άκρη, ρε παιδιά. Έχω δει ότι ο χώρος εκεί που είναι το τζάκι χρειάζεται κάτι. Ρε παιδιά, δεν είναι σωστή. Ωραία, θα σας το δείξω. Θα έχεις τον αγαπημένο σου φίλο μέσα στο σαλόνι σου. Λοιπόν. Γύρισέ το, σε παρακαλώ. Δεν να πω στον κόσμο πρώτα. Να πεις. Αυτό είναι ένα έργο που μας έστειλε ένας καλλιτέχνης. Εντάξει, για μείνει στο γραφείο. Υπάρχει σπίτι σου τώρα, δώρο αυτό το κάνουνε. Εσένα το κάνει δώρο. Όχι, εσένα. Μοιάζουμε εμείς τώρα. Για κοιτάξτε, όχι, πείτε μου. Έλα εδώ. Έλα. Το σαλόνι σου.
Παρακαλώ να έρθει ο Φάκελος τώρα στον Φώτη και τα δύο μεγάλα κουτιά. Ευχαριστώ πολύ. Τι πρέπει να κάνω, να ανοίξω τα κουτιά. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, έχει ένα φάκελο. Ωραία. Και έχει και το φάκελο το ανοίξει τελευταίο. Αυτό εδώ. Ναι. Και αυτό. Ανοίξω πρώτα το κόκκινο. Να ανοίξω αυτό, το τελευταίο το φάκελο. Λοιπόν. Σε βοηθήσουμε. Λοιπόν, έχει. Α! Ένα αυγό. Όχι, δεν είναι αυγό. Ένα αυγό. Ένα ψαλί. Πασχαλινό. Α, ένα καπέλο. Σοπρέρο. Ένα σοπρέρο. Θα σου χρειαστεί και για το καλοκαίρι, νομίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείς να το βάλεις. Αυτό το καπελάκι. Για βάλτε, βάλτε Φώτη. Για σου κάνει, για δες. Ωραία, αυτό μπαίνει από πίσω, συνήθως. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άνοιξε και το άλλο Φώτη μου. Εδώ το κουτί. Γιατί εσύ, τι θες, παιδί μου. Επειδή θα χάσει τη δουλίτσα σου. Παίρνει την εκδίκηση της Τζέιμπορ. Έχω ένα... Ας έρθει, παρακαλώ. Α, τι καλό. Ναι. Ο Φλόρ κάτι πρέπει να φέρει ακόμα. Τι. Έλα. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να το βγάλω. Πρέπει να το φορέσω. Ναι, ναι, για φορέσαι το γι' αυτό. Ναι, γιατί έχουμε κι άλλα. Θα φτιάξω περισσότερο. Πόσο. Τώρα πώς θα γίνει αυτό. Όπως Αμερική. Ωραία, τώρα μπορείς να ανοίξεις το φάκελο και να διαβάσεις. Μπορείς και να με κουρέψετε. Μαρία, μπορείς να τον βοηθήσεις να, να το ανοίξεις το φάκελο, παρακαλώ. Είναι από πίσω του. Πάρε το σιτάρ σου και... Ναι. Α, και να διαβάσει η Μαρία τι πρέπει να πει ο Φώτης. Είμαι ο χαμένος στη σεζόν, ο πικραμένος. Πολλές φορές ρωτούσανε και εγώ δεν είχα ιδέα. Και τώρα ρεζιλεύτηκα που έπεσε η λοιπόν, Φώτη, δεν τελείωσες εδώ. Θα σε οδηγήσει. Πάρε το χαρτί αυτό που έχει η Μαρία. Πρέπει να το μάθεις και να το λες. Ναι, ναι. Θα σε οδηγήσει ο Φλόρ τώρα κάπου. Πού! Ακόμα η έκπληξη. Εμείς εδώ θα μείνουμε. Καλά, ναι, εσείς θα βλέπετε. Από το παράθυρο. Τι, πού να πάω. Θα βλέπουμε, θα βλέπουμε. Μαρία, από εδώ, από την τηλεόραση. Μας δείχνει τηλεόραση. Ναι, ναι. Έχει πολύ πλάκα, Μαρία. Είδες για να είναι αδιάβαστος κάποιος. Ευτυχώς, Παναγία μου, που διάβασα. Έχει μέρη μια χαρά. Πού πάνε, καλέ. Άρα, κοίτα ο Φλόρ, παιδιά, ότι τον είχε άχτη ο Δημήτρης, δεν το περίμενα. Το μωράκι, μωρέ. Έλα, αγάπη μου. Τρέπεται. Παιδιά, έξω τον βγάζουν στον κόσμο. Δεν σωστό. Νικόλα, είσαι τόσο κομμάτι. Δεν τελείωσε. Να μάθει να διαβάσει. Πρέπει να πει και το ποίημα του όταν ανέβει πάνω. Θα τον βοηθήσει κάποιος. Ας ανέβω. Ας ανέβω. Από την άκρη. Αχ, Παναγιά μου. Λοιπόν. Αλλά. Ναι. Δεν θέλει, δεν θέλει. Ας μην ανέβω, παιδιά, δεν θέλει. Θέλετε να το τραγουδήσω από εδώ, να τελειώσω. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Να ανέβει, να ανέβει. Δεν γίνεται. Δεν τον θέλει ούτε το άλογο. Άμα δεν τον θέλει το άλογο, να μην ανέβει. Τον θέλει καλύτερα. Δεν τον θέλει, εντάξει. Λοιπόν. Δεν με αποφεύγει, με βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, πες μας το τραγουδάκι σου από εκεί. Και τι να κάνω, Νικόλα. Να πεις το τραγουδάκι αυτό. Να πω το τραγουδάκι, μου δίνετε το χαρτί. Λοιπόν, με βλέπει όλο το στάρ, είναι έτοιμο, ε. Λοιπόν. Έτσι και να λοιπόν, παίζει. Γιατί δεν πάει και απέναντι που είναι η Αιτζία. Λοιπόν. Πάω, ξεκινάω. Πάμε. Είμαι ο χαμένος στη σεζόν, ο πικραμένος. Πολλές φορές ρωτούσανε κι εγώ δεν είχα ιδέα. Και τώρα ρεζιλεύτηκα που έπεσε η Έλα, γύρισε πίσω στη δουλειά σου, παρακαλώ. Τι κακός άνθρωπος που είσαι του Ρουντού. Όχι, άξιος χαμένος, άξιος. Πού, πού, πού. Λοιπόν, πάμε quiz διαγωνισμό, να πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε μετά εδώ. Να έρθει και το αγόρι μας, να βγάλει το σομπρέρο και το χαμένο της χρονιάς. Και εσείς να ξέρετε ότι παίζετε για 1000 ευρώ, για 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις, για 2 άτομα στο Κύβος Χιάθος Hotel & Suites. Το οποίο μπορείτε να πάτε ή αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι αύριο, το επόμενο 14 με 17, ή να τηλεφωνήσετε και να συνεννοηθείτε με το ξενοδοχείο, να ρυθμίσετε να πάτε το Σεπτέμβρη. 2 άτομα λοιπόν, 4 διανυκτερεύσεις, ακτοπλοϊκά πληρωμένα από εμάς, όπως επίσης και η ενοικίαση αυτοκινήτου και τα 1000 ευρώ αυτά. Να τηλεφωνήσετε στο 90 11 405 410 ή να στείλετε μήνυμα
αδερφού μου και ενώνομαι τεπώνυμο στο 54888. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά, τα έχω χάσει. Και δεν μπορώ να το ξέρω. Και άλλε εκπλήξει. Ναι! Παιδιά, έχει πονήσει το κεφάλι μου. Είμαι και άρρωστη, θα με ξεχάνετε. Συγχαρητήκαμε. Λοιπόν, επειδή δεν είναι. Πάμε για διαφημίσει. Πάρα πολύ που με αφήσατε να είμαι με το άλογο. Δηλαδή, το άλογο ήταν συγκλονιστικό. Σε αφήσαμε που δεν επιμείναμε να ανέβεις. Ναι, εντάξει, φοβήθηκε το καημένο με το χαρτόνι και το σομπρέρο. Γιατί δεν έχει ανέβει ποτέ πόντισε πάνω του με πανοπλία. Καλό μαθαν και τα άλογα. Λοιπόν, πάμε τελευταία ημέρα να δώσουμε προσκλήσει σας δίνω. Λοιπόν, ακούστε τι έχω. Έχω Φίβο Δελιβοριά και Μάρθα Φριτζίλα, έτσι, Τετάρτη 11 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Ακούστε, είναι... Καλοί, περίεργους, γείτονες, σε ένα ορθάνυχτο, ξέφρενο, θορυβώδες και αποχαιρετιστήριο πάρτι σε με μια μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία του Φίβου Δελιβοριά στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 11 Ιουλίου. Φου, συν, μου, papakistar.gr. Μπαμ. Ωραία, πάμε να πούμε για το ταξίδι μας λοιπόν για τη Σκιάθο. Ναι. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι κερδίζει 3 διανυκτερεύσεις, 4 μέρες δηλαδή για το επόμενο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ή μιλήστε με το ξενοδοχείο για να κανονίσετε για το Σεπτέμβριο. Τηλεφωνήστε στο 9011-405-410 ή στείλτε μήνυμα αφού μου και ενώ όνομα τεπώνυμα στο 54888 και κερδίζετε τις 3 διανυκτερεύσεις. Κερδίζετε τάκτο πλοϊκά, εισιτήρια και το αυτοκίνητο και 1000 ευρώ και θα μείνετε στο Κύβο Σκιάθος Hotel και Suites. Τέλεια. Μπράβο. Και θα δώσω και εγώ 5 διπλές προσκλήσεις. Πού μάρες θα δώσεις, να έρθεις. Λοιπόν, παιδιά μου, η πανέμορφη Τζένι Μπότσι. Έλα, σε αγαπάω. Η πολύ καλή μας φίλη. Φίδι, φίδι, φίδι. Όχι, αγαπάω, είδες, λοιπόν, όταν δεν ήσουν η Τζένι Μπότσι εμφανίζεται τώρα το καλοκαίρι, κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Στο Black and White. Κοίτα, βλέπουμε και τα πλάνα. Τι όμορφη που είμαι. Πολύ καλά. Παιδιά μου, να σας πω κάτι. Πλάκα, πλάκα. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που είχα δει με την Τζένι. Πλάκα, πλάκα, σε φτιάξανε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο σας, μπράβο σας. Όλο το καλοκαίρι θα είστε εκεί. Μέχρι αρχές Αυγούστου, γιατί μετά πρέπει να πάω και λίγο στην Ικαρία. Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε 11.30 και θα δώσω 5 διπλές προσκλήσεις. Ναι. Για αυτό το Σάββατο και άλλες 5 για το άλλο. Τι λέρες. Είμαι πολύ large. Είσαι πια, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Άντε και άλλες 5 για την άλλη Παρασκευή. Άντε, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί για σήμερα δεν θέλω να τους ανθρώπους τελευταία στιγμή να τους κάνω να τρέξουν. Κατάλαβε. Γιατί είμαι και άνθρωπο. Εντάξει, θα το κανονίσουμε, έτσι, παιδιά μου. Λοιπόν. Τεράκι μου, ευχαριστούμε πολύ. Φούσουν μου, papakistar.gr. Για Φίβο Δελιβοριά, για Τζένι Μπότσι θα γράφετε. Ό,τι θέλετε. Σας περιμένουμε με το μέμο τον παιδί, τον Δημήτρη Βλάχο, όλη αυτή την παρέα. Άντε, να πας το καλό και καλό βράδυ. Φτούσου, φτούσου. Και το κινητό. Φτούσου, ο χρόνος που περνάει δεν σ' αγγίζει. Όχι, ό,τι έκανες, πέτυχε. Καλό καλοκαίρι, έλα παιδιά. Αγάπη και φως τέτοιες μέρες. Φώτη μου, σου εύχομαι να περάσει πολύ καλό καλοκαίρι. Κάνε διακοπή συνέχισε, γιατί δεν νομίζω ότι την έχεις τη δουλειά σου. Θα μιλήσω εγώ με τα αφεντικά. Την αγάπη του Τουρούντου, τη στέλνει ο Τουρούντου. Ούτε να τον. Για καλό καλοκαίρι. Για να μην απολυθώ, παιδιά μου, κι εγώ επέλεξα τις καλύτερες στιγμές όλη τη εκπομπή. Όχι, Μαρία μου, πάμε σε ένα βίντεο με τα best. Τα καλύτερα, γιατί να σας πω κάτι. Αυτή η χρονιά είχε τα πάντα. Είχε και γέλιο, είχε και χορό και τραγούδι και πολλά λάθη και απρόπτα. Όλα λοιπόν αυτά μαζί να τα δούμε. Φώτης Μαρία Live, καλό καλοκαίρι. Και αυτή η χρονιά τα είχε όλα. Είχε κέφι. Γεια σου, Άντζελα, τι κάνεις? Θα κάνω musical. Musical. Και φεύγω. Οι άλλες αφήνουν το σκουπιδικό του και το παίρνουν αλλιώς. Ενώ η Ζωζό κάνει την άσκηση. Κάθεται και το ξαναπετάει το σκουπίδι και ξανακάνει την άσκηση. Αλλού, 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 αλλού τηλεφώνου. Περίμενε, κάτσε δε στο θέλει να δούμε. Το διαβάζω τώρα, παιδιά, εγώ αυτό. Για να δούμε το medium, τι διάβασε. Και θα δω αν πω τα ίδια. Α! Τα ίδια? Α! Τι είναι? Ένα μικρό κοντοπουλάκι που δεν θα γίνει ποτέ. Πού το μπορεί. Εγώ τι λέτε, δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να πάω. Όχι, πιο επιθετικό. Είχε γέλιο. Κάτι, κάτι, κάτι. Πώς πίνει ο χείος αίμα.
Παλιά πήγαινα σε ένα κτηνίατρο και μου είπε. Έλα ρε Γιάννη! Λοιπόν, θα συγκεντρωθούμε να παίξουμε, ναι ή όχι. Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδιά, πετάνε λίγο τα αυτιά μου. Έλα, μην πάμε σε διαφημίσεις τώρα που πεθαίνει ο Γιάννης. Τι τηλεθέαση θα κάνει. Είχε χορό. Φύγε και πάει. Τις κότες μας τσιμπάει. Ναι, τις κότες μας τσιμπάει. Το πόσο σπλάω. Δεν έχω καμιά ώρα να κάνω φάρσα. Πάρ' το να χορέψει, να χορέψει και να μην κάνω φάρσα. Έλα, 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 πάρ' Είχε τραγούδι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Άλλα λέω, άλλα κάνω κι άλλα εννοώ. Κι άλλα τραγουδάω. Ωραία, Γιώργο! Είχα ματιά δεκατρία. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Είχε λάθη. Τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα από τη Σμαράγδα Καρύδη και μου λέει: έδειξε σε μένα μωρό και είπε ότι είναι ο Γεωργούλης. Όχι, ρε Σμαράγδα, εσένα σε έδειξε μωρό πριν μια εβδομάδα. Τρεις μέρες. Έλα, Σμαράγδα. Είσαι εσύ. Αυτή είσαι. Είσαι εσύ. Είναι η Σμαράγδα Καρύδη. Τα δείχνει ο Μένιος να φάω κάτι. Έτσι. Το Μένιος μας. Έτσι, Μένιος. Πρέπει να μας πει επιχείρημα. Πώς του ήρθε ο Μουτσούνα. Ρε Μουτσούνα, σε ποια χώρα νομίζετε ότι είναι τα πιο βαρβάτα παλαιϊκά αρσενικά. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Αφού σου λέει σε ποια χώρα. Ο Κρύς έπαθε κάτι, έπαθε ένα εγκεφαλικό. Ποιο χρόνο. Ο τον πανίβλακα. Είμαστε απάντηση! Παιδιά, εγώ γιατί νομίζω ότι μία ήταν από την Ελλάδα, αλήθεια. Να μην σας πω ότι νομίζω ότι ήταν και από την Καλαμάτα. Γεια σου, Μαρία, είχε ωραίες ιστορίες. Ο πρώτος του φίλος στη ζωή ήμουν εγώ, κυρίες και κύριοι. Μεγάλος άντρας, 18 χρονών, ήταν 20-25 πόσο ήσουν. Όπως κάναμε στο δημοτικό, όταν δεν χωνεύαμε ένα συμμαθητή. Το κάνατε εσείς, που περνούσες από δίπλα σαν να μην υπάρχει, έπεφτες πάνω. Όχι, δεν το έκανα, δεν ήμουν τόσο έγκλημα. Ναι, όχι, ρωτούσα αν στο κάνανε σένα. Παιδιά, να σας πω τι έκανε ο Φώτης ένα iPhone 4S το Σάββατο. Το βρισε. Το είπα εγώ, άντε πήγε, και... Αυτό, γραμμή σου. Και μου είπε αυτή, θα κοκκίνιζα αν μπορούσα. Μας το βάζει ο Βαγγέλης, μας το βάζει ο Κώστας, μας το βάζει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης το βάζει καλύτερα από όλους. Ο Δημήτρης το βάζει καλύτερα. Ναι, ο Κώστας μου τραβάει τα μαλλιά. Τρία χρόνια είμαστε εδώ. Βρέθηκε κανείς να μας το πιάσει. Βρέθηκε, κυρίες και κύριοι! Αυτό που δεν το βλέπω μου θυμίζει, παιδιά, ένα συμφοιτητή από τη Θεσσαλονίκη. Ποιον? Έλεγε ότι... Ότι όταν ήταν μικρός, επειδή ήθελε συνέχεια να πλένει τα χεράκια του, και λέει «Θεία βέα, θεία κουά, θεία βέα, η θεά πω, είστε το πουάκι μου!» Θέλετε να το ξαναπώ! «Θεία βέα, θεία κουά, θεία βέα, η θεά πω, είστε το πουάκι μου!» Το πουάκι του. Είχε ωραίες εμφανίσεις. Έχω δει που το κάνανε παλιές στάρ. I'm sexy and I know it. Καλημέρα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. I'm sexy and I know it. Θα κάνω σπάσμα, θέλει έτσι. Άντε, άντε. Σχηματισμό. Τόσο sexy δεν τα αντέχω. Sexy.
Yeah. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Έκανα το ντους μου και ήμουν σε πολύ χαλαρή διάθεση και πολύ χαρούμενη διάθεση. Πήρα και τα τηλέφωνά μου. Girl, look at that body. Είχε απρόπτα. Έλα, 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 να φτιαχτούμε γιατί το επόμενο που ακολουθεί. Έσπασα την καρέκλα. Είσαι το πρωί στον καθρέφτη και χέσαι το μαλλί σου, δεν στρώνει. Απλά... Πίνει και καφέ. Έκανε και ζημιά. Τι άλλο πια. Πέζε καλά λίγο χαρτί. Καλέ, φέρτε λίγο να σκουπίσουμε εδώ πέρα, λερό. Κατάπιε πρώτα, βρε. Όχι. Τα έσκησες. Έλα, παιδιά, αυτή η κατσαφίδα! Ε, αλλά πάνω απ' όλα, είχε το Φώτη και τη Μαρία. Τέλος. Τα πόδια. Καλό καλοκαίρι. Σας, παιδιά. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλά. Ωραία, περάσαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο βραβείο. Παιδιά, δεν θα προλάβω όλα τα βραβεία. Παναγία λοιπόν, μου, βραβείο, καλέ κύριε. Αχ, παιδιά μου, Αλίκη Μίλαν. Καλέ κύριε! Καλέ! Αλίκη Μίλαν, εδώ κοντά στην παρέα μας. Τι, καλή να σας πω. Κάνουμε κομπή, μπορείς να το σταματήσεις αυτό. Καλέ, ναι, άνθρωπε, καλέ, άνθρωπε, σταμάτα τη δουλειά. Αλίκη, πες το εσύ να το σταματήσει. Πες το λιοπύρι. Καλέ, κύριε. Λία, Ιταλία θα ξαναπάς. Ξανακάνουμε την ερώτηση. Ναι, λέω λοιπόν. Θα τη σκεφτόμουν ναι. Τώρα. Η οικογένεια ή η καριέρα. Καριέρα. Μα γιατί θέλω να σε κάνεις όλη και καλά μετά. Γιατί της άρεσε. Της αρέσει αυτός ο τομής. Πώς θέλεις να είναι ο υπότης για σένα. Να είναι εντάξει. Έρωνας. Το δικό μου το νηφικό έχω σκεφτεί να είναι πολύ πριγκυπικό. Δηλαδή να είναι στράμπλος όλο με βαρόσκι. Πώς. Στράμπλος όλο με βαρόσκι. Ξέρεις τι. Το προσπάθησα, αλλά μου λέει, ήθελε κάπως τα χείλια. Πιο μέσα αυτό και πιο αυτό είναι αυτό. Και μου λέει, τα μικρά χείλια το καταφέρουν, μου λέει, το κλαρίνο. Τελικά μου είπες ότι ξεκίνησες κάποιο άλλο όργανο που μπορεί και τα χείλια να είναι μεγάλα. Ναι. Ποιο είναι αυτό. Σας το είπα πριν. Ποιο είναι. Σαρμόνικα. Δεν πνίγεις και το κάτω. Και τα δύο τα πνίγεις. Αλλά γιατί μένει μόνο πάνω στο... Πιο πολύ το πνίγεις για να το ρουλώσει. Και μετά σου ξεφεύγει αυτό που στάζει λίγα και πάει πάνω στο δόντι, καταλαβαίνεις. Καλέ κύριε! Καλέ κύριε! Καλέ κύριε! Παιδιά, συγγνώμη, γιατί δεν κάνουμε το καλέ κύριε! Καλέ κύριε! Να χτυπάει τα κύριε! Πού πάω, πού πάω! Θα κάνω φάρσα. Λοιπόν, άκου Μαρία, τη σκέφτηκα τώρα. Έλα ρε, δοκιάσε να μην τα πούμε αυτά. Εσύ λοιπόν που είσαι νικήτρια φέτος, εσύ θα κλείσεις με τη φάρσα. Όχι ρε, εσύ Νικόλα. Τέλεια. Ναι, Μαρία μου. Δεν έχω όρεξη ρε Νικόλα, για φάρσα με την Παναγία. Πρέπει, δες το βιντεάκι αυτό. Συγγνώμη, λίγες φορές έχουμε δει τα βαπτιστήρια μας, τα νύψια μας, τα μικρά παιδάκια, στα χωριά, στα, που πάμε στα πανηγύρια, στην Γαλλία και λέει «Πιάσετε με με, πιάσετε τώρα με τις θείας». Και επίσης σε τι χωριό ζεις, πραγματικά. Ποιος σου έλεγε «πιάσετε με με τις θείας». Λοιπόν, κατάλαβα ο κύριος Παύλος Σταματόπουλος έπιανε το με με τις θείας. Εσύ θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις ότι είσαι η τριανταφυλιά. Η φίλη της θείας του, σημείο, της Σουλτάνας, και ναι, πως κάτσε, η θεία του σήμερα έμαθε αυτά που είπε. Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Είναι η τριανταφυλιά. Η τριανταφυλιά, ένα όνομα είναι. Της θείας της Σουλτάνας. Φίλη της Σουλτάνας. Μπράβο. Λοιπόν, πόσο χρόνο θα πεις ότι η Σουλτάνα σήμερα έμαθε όλα αυτά και έχει εκνευριστεί πάρα πολύ. Πρέπει να του πεις 5 φορές τη φράση, μα να πεις πιάσε τα μεμέ της θείας, θα σε αποκληρώσει η θεία Σουλτάνα. Η θεία Σουλτάνα. Ετοιμή. Έχει θεία Σουλτάνα. Άρε. Άρε. Έχει θεία Σουλτάνα προφανώς. Σαν να το έχω ξανακάνει αυτό. Όχι. Το έχω ζήσει μόνιμα. Έχω όπως όλοι. Ναι.
Παύλο μου. Ναι, ποιος είναι? Είμαι η Τριανταφυλιά, η φίλη της θείας του Σουλτάνα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Από πού? Τι από πού, αγόρι μου, από το χωριό. Από το Θούριο ή από το Σοφικό? Από το Σοφικό, αγόρι μου. Τι κάνετε, καλέσαστε? Δεν είμαι πολύ καλά και σε παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο. Τι έχετε? Δεν είναι καλά η θεία σου, η Σουλτάνα, παιδί μου, στενοχωρέθηκε πάρα πολύ, ναι. Γιατί? Γιατί βρε παιδί μου, βγαίνεις τηλεόραση και εσύ και λες ότι σε έπιανες τα μεμέ όταν ήσουν μικρός. Ναι, το έπιανα και. Ναι, τώρα το έμαθα αυτό η θεία Σουλτάνα και έχει πάει σε με πεθάνει. Μάνα μου, έπιανες τα μεμέ της θείας Σουλτάνας, έπρεπε αυτό να το πεις, θα σε αποκληρώσει. Ήταν για παιχνίδι, δεν το έκανα επίτηδες. Τι ήτανε? Για παιχνίδι. Για παιχνίδι, έπιανες τα μεμέ της θείας Σουλτάνας και τη διαπόμπευση. Μισό λεπτάκι, ποιες είστε εσείς? Τριανταφυλιά. Από πού, από το Θούριο ή από το Σοφικό? Από το Σοφικό, λέμε. Η χωρισμένη ή η κουτσή? Η κουτσή. Η κουτσή. Ναι. Αυτό τώρα γιατί το είπες? Γιατί έχουμε δύο θείες τριανταφυλιά στο χωριό. Δεν είμαι θεία, είμαι φίλη της θείας του Σουλτάνας. Α, περιμένετε. Η κουτσή, αλλά χωρίο πρόσωπο. Μισό λεπτάκι, περιμένετε λίγο, γιατί νομίζω ότι έχει πιάσει λίγο φωτιά ο φούρνος, έχω βάλει κάτι καπνούς, έχω βάλει κάτι φλογέρες μέσα. Μισό, περιμένετε. Ναι, παιδί μου, περιμένω, αλλά η θεία σου Σουλτάνα μισό, κάτι μισό, να πεθάνει. Μέσα σου πω κάτι, Παύλο. Μισό, μάνα μου, πάρε τηλέφωνο και βρες μια λύση. Μισό λεπτάκι, κάτι, γιατί ένα λεπτάκι. Είναι ένα και τα φάρμακα τώρα που δεν τα γράφουν, δεν τα δίνουν φαρμακοποιία. Κάνε το με μέτρη θεία σου και να το. Όχι. Να κάνω το χειρό εύκολα, να μην το πιστεύει. Ναι, γεια σα. Πήγε να δει τη τηλεόραση. Πήγε να δει τηλεόραση. Άντε και εσύ, ηλίθιο! Δεν έχεις πιάσει ποτέ με με. Τι γίνεται? Καλά χαζά είστε. Ναι, πρεσέ μου, σαν μεθυσμένοι ακουγόσουνε, όχι σαν... Σαν μεθυσμένοι ακουγόσουνε. Μια κουτσή, η κουτσή. Τι τέλεια που είναι. Παύλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά κάθεσαι, έλα εδώ. Τώρα που μέσα εδώ να σου πω πώς πρέπει να κάθεσαι την άλλη φορά. Για δείξε μου. Έλα, άλμα. Έλα. Έχει έρθει με γυαλιά. Ρε παιδί μου, εσύ τι κάνεις όταν λέμε να καθίσεις? Κάνεις αυτό κάτω. Ενώ η Μαρία που είναι σουπιά, κάθε κάτω κατευθείαν. Εσύ την έπρεξες. Άρε, Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα κουιζάκι παρακαλώ να το δω. Ποια είναι η κοπελιά? Παλιόπαιδα. Έτσι. Θέλω καλά να μα πείτε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν με νοιάζει αν το βρείτε ή δεν το βρείτε. Θέλω να πάρετε το τηλέφωνο στο 90 11 405 410. Ανάποδα την κρατάς. Ή φήμη και ονοματεπώνυμό σας στο 54888 για να πάτε 3 διανυκτερεύσεις. Στην Σκιάθο, στο υπέροχο ξενοδοχείο. Σουτ! Κίβο Σουίτ! Να μην μιλάμε! Μα καλύτερα να μην μιλάμε. Κατάλαβες, ναι. Ήρθε να φέρει το παιδί να φέρει την τούρτα. Τι είναι? Με τα χεράκια μου τα φτιάξα. Να πω το διαγωνισμό. Άντε, πες τον. Λοιπόν, δείξε εσύ, παιδί μου, τα δύο πεντακονιάρικα. Στο Kivos Hotel & Suites, 1000 ευρώ μετρητά στο χέρι. Σας δίνουμε και τακτοπλοϊκά, σας δίνουμε και νοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να πάτε 3 μέρες. Τώρα, τον Ιούλιο, 14 με 17 Ιουλίου. Ή, αν θέλετε, μπορείτε να συνοηθείτε να πάτε το Σεπτέμβριο. Αυτά τα είπα, παιδιά. Ωραία, μπράβο, πάμε σε διευθύνσεις, σας παρακαλώ. Μπράβο. Κοίτα τα, κοίτα. Δείτε και τα μεμένα, να πάμε σε διευθύνσεις. Να κατάγαμε. Θα λέει μια... το υλικό. Να. Θα γλιστρήσουν. Α, να κόψουμε με κουτάλι, λέει το παιδί. Περίμενε. Live. Να δούμε, παιδί μου, τι έχει μέσα. Και το σουτιό. Το σουτιό. I'm sexy and I know it. Από πίσω και στο κοντρόλ και στα μοντάζ, να τους ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε το κορίτσι το όμορφο. Να ευχαριστήσουμε και το κανάλι, την Νάταλι Γούλφιλ, την Κοραλία Γεωργακοπούλου, τον Κάρολο Αλκαλάη, τον πρόεδρο. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε. Τον Κοτσίκο. Είδες εκεί, είδες.
Να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι και να είμαστε καλά να ξανασυναντηθούμε εδώ το Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα αυτά τα παιδιά εδώ πέρα είναι τα τέρατα που ετοιμάζουν την εκπομπή. Συν άλλα τέρατα που είναι και πάνω. Το δικό μας, το τουρουλί. Βεβαίως. Α, ναι, ναι, ναι. Να έρθει η μαμά. Εντάξει, τώρα. Πάμε να δούμε ποιος κέρδισε. Να δούμε ποιος κέρδισε. Η Θεοδώρα Ρούσιου, λοιπόν. Καλό ταξίδι να περάσει τώρα, Θεοδώρα, με ένα φίλο σου ή με το ζευγάρι σου. Να έχετε ένα ωραίο τετραήμερο. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι. Άρχιμε τους νικητές για τη συναυλία του Φίβου Δελιβοριά. Πέστα. Η Ελένη Καστανάη, η Ρίτα Παπαγεωργίου, η Αναστασία Σπανού, ο Δημήτρης Μπαλτάς, ο Νίκος Αγγελής. Αυτά είναι. Αυτή. Και έχουμε και για την Τζένι Μπότση. Ο Γιώργος Νιάου, η Αρσινό. Η Αρσινό η Κρέτσι, η Ελένη Χανιώτου, ο Ανδρέας Πιμενίδης, η Μερό Πιγκάτζη. Ο Μπάβης Διακουμέως, ο Σταύρος Ρισβάς, η Μαρία Αγγελακάκη, η Εύη Αθανασοπούλου και η Χρυσάνθη Αγγελάκη. Λάκα μεγάλη. Η Λαμπρινή Βαρύτη, η Μαρία Λεοτσινίδη, η Μαρία Θεοδωρίδου, η Φανή Δελιγιώργη, ο Δημήτρης Αθανασόπουλος. Και και άλλοι πέντε. Αυτά είναι. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε τον Νικόλα, ευχαριστούμε τον Ηλία. Να είστε καλά, σας αγαπάω πολύ. Έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι. Φύσαει ο Βάτης στα όνειρά μου και στους καημούς μου το βελτελάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου καλοκαιράκι.